αυτών των οροσίμων για ευνόητους λόγους, αλλά και 959 συνολικά επιχειρησιακές δράσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συγκροτούν ένα εξαιρετικά συνεκτικό και πλούσιο κυβερνητική νίκης χωρίς προηγούμενο, γιατί πράγματι δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα κυβέρνησης που να καταχθά μια δεύτερη συνεχή τετραετία και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά και με τεράστιες διαφορές από τους κύριους πολιτικούς της αντιπάλους. Είμαστε περήφανοι, αλλά είμαστε και ευγνώμονες στον ελληνικό λαό για την επιλογή του. Γνωρίζετε καλά τις 4 γενικές μας κατευθύνσεις: καλύτερη μισθή, καλύτερη δημόσια υγεία, ένα καλύτερο κράτος, μια καλύτερη ζωή σε μια ισχυρή Ελλάδα. Προφανώς το πρόγραμμά μας είναι πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο ευρύ. Θα αναλυθεί εκτενώς στις προγραμματικές δηλώσεις. Μπροστά σας βρίσκονται ήδη οι γνωστοί μπλε φάκελοι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όλες τις προτεραιότητες ανά χαρτοφυλάκιο. Να πω μόνο ενδεικτικά ότι συνολικά σε αυτούς τους μπλε φακέλους συμπεριλαμβάνονται 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση αυτών των οροσίμων για ευνόητους λόγους, αλλά και 959 συνολικά επιχειρησιακές δράσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συγκροτούν ένα εξαιρετικά συνεκτικό και πλούσιο κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας. Χωρίς μια οικονομία η οποία να αναπτύσσεται γρήγορα δεν υπάρχει ευημερούσα κοινωνία, και η ανάπτυξη είναι και αυτή που καταπολεμά τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, που δεν είναι άλλη από την ανεργία. Και έχουμε αποδείξει εξάλλου ότι γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο η συλλογική προκοπή να μεταφράζεται και σε ατομική προκοπή. Το κοινωνικό κράτος πρέπει να είναι ένα κράτος το οποίο στηρίζεται σε γερά οικονομικά θεμέλια, και έχουμε αποδείξει ότι αυτή την πολιτική μόνο εμείς μπορούμε να την υπηρετήσουμε. Και παράλληλα, μέλημά μας θα είναι η δρομολόγηση οικονομικής ανακούφισης των πολιτών, η εξακολούθηση της αντιμετώπισης του επίμενου προβλήματος της ακρίβειας, ειδικά στα τρόφιμα, αλλά και η κάλυψη κάποιων πολύ επίκαιρων έκτακτων κοινωνικών αναγκών. Να αναφέρω μία ενδεικτική, την ίδρυση μεικτών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, ώστε αυτά να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, με τη συνδρομή εξοικευμένου προσωπικού τόσο από τις ένοπλες δυνάμεις όσο και από την πυροσβεστική.